Η νέα μεγάλη αεροπορική τραγωδία στα νυχτά των ακτών της Νέας Σκωτίας του Καναδά, που καταγράφεται ως μία από τις χειρότερες του αιώνα μας, έπληξε δυστυχώς και τη χώρα μας, αφού 8 μέχρι στιγμής επιβάτες είναι σίγουρα ελληνικής καταγωγής, ανάμεσα στους διαδηλωτές του Swissair, το οποίο προερχόμενο από τη Νέα Υόρκη κατευθυνόταν στη Γενέβη, έχοντας 2 ανταποκρίσεις για Αθήνα και Λονδίνο. Τα αίτια του τρομερού δυστυχήματος αδιευκρίνιστα, όπως και η απάντηση στο ερώτημα εάν υπάρχουν και άλλοι Έλληνες, ενδεχομένως ομογενείς, οι οποίοι ταξίδευαν με ξένα διαβατήρια. Στα γραφεία της Swissair στην Αθήνα συγκεντρώθηκε από το πρωί ένας μεγάλος αριθμός αδειμονούντων και τρομαγμένων συγγενών και φίλων των επιβατών. Είναι τον Νίκο Κεφαλίδη και Χρονούλας Μπονάνου. Σαν κεραυνός έπεσε ήδη. Τα πλοία, ελικόπτερα και δεκάδες οστικές λέμβοι συνεχίζουν να ερευνούν απεγνωσμένα τα παγωμένα νερά του Ατλαντικού μέχρι να εντοπίσουν τις ορούς και των 229 επιβενώντων του τραγικού αεροσκάφους. Πέντε επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος απογειώθηκε στις 8.30 το βράδυ ώρα Νέας Υόρκης, 2.30 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, από το αεροδρόμιο Κέννεντι. Η απογείωση έγινε με καθυστέρηση μίας ώρας για τη μοιραία πτήση 111 με προορισμό τη Γενέβη. Μια μισή ώρα μετά την απογείωση, ο πιλότος ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της καναδικής πόλης Χάλιφαξ, επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα. Όπως πρόλαβε να ενημερώσει τις καναδικές αρχές, καπνοί είχαν γεμίσει το πιλωτήριο και για τον λόγο αυτό θα άδειαζε τα καύσιμα του αεροσκάφους προκειμένου να κάνει την αναγκαστική προσγείωση. Όμως το MD-11 δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι το Χάλιφαξ. Εξεράγει εν πτήση και κατέπεσε σε θαλάσσια περιοχή 7 ναυτικά μίλια από το τουριστικό θέρετρο Peggy's Cove, 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Χάλιφαξ. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αμερικανικές και καναδικές αρχές για την ανέβαση. Οι επιβάτες και το πλήρωμα πρέπει να έζησαν εφιαλτικά τις τελευταίες τους στιγμές, καθώς ήξεραν γύρω στη θάλασσα, ενώ πολλά πτώματα βρέθηκαν με τα σωσίβια ανοιχτά. Η Swissair, με άριστη φήμη στην ασφάλεια των πτήσεών της, δεν είχε κανένα αεροπορικό δυστύχημα εδώ και 19 χρόνια. 29 επιβατών που έχασαν τη ζωή τους στον Ατλαντικό όταν κατέπεσε το μοιραίο αεροπλάνο της Swissair. Μακριά από τα διάκριτα βλέμματα των τηλεοπτικών συνεργείων σε έναν ειδικά χιλιόμετρα από το σημείο, είπαν το τελευταίο αντίο. Από το βράδυ, έρευνες και συλλέγουν νεκρούς. 75 δίτες αναζητούν στο βυθό τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τους λόγους του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Τις ακτές της Νέας Σκωτίας χτενίζουν 250 Καναδοί στρατιώτες, ενώ ένα υποβρύχιο με σόναρ προηγμένης τεχνολογίας αναμεταδίδει σε υπολογιστή τις εικόνες και βοηθά σημαντικά τις προσπάθειες ανέβρεσης των μαύρων κουτιών. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου στη Γενέβη έγινε μια λιτή θρησκευτική τελετή με αναμένα 229 κεράκια.